Θα ήθελα να καλησπερίσω ένα σημαντικό πρόσωπο των ελληνικών υποδρομιών και παρότι είμαστε συνάδελφοι και έχουμε τόσες κοινές εικόνες και παραστάσεις, εν τούτης όταν έχω ένα μύθο των υποδρομιών απέναντί μου δεν πάβει να έχω ένα τρακ. Άλλωστε δεν είμαι και δημοσιογράφος. Όλοι οι παλιοί θα ταξιδέψουν μαζί μας σε αυτή τη συνέντευξη, σε παλαιότερες εποχές, αλλά θέλω να μάθουν πολλά και οι νεότεροι. Κυρίες και κύριοι, εάν στην ηθοποιία είχαμε το Μάνο Δαδράκη και στο τραγούδι το Στράτο Διονυσίου, στις υποδρομίες είχαμε τον αποκαλούμενο στρατηγό Βαγγέλη Κεράτσα. Κύριε Βαγγέλη, σ' ακούμε. Παρόλο ότι μου έχεις πει να σε φωνάζω με το όνομά σου, Αγγέλη σκέτο, θεωρώ σκόπιμο μου να σε λέω κύριο Βαγγέλη, όπως θα σε έλεγα κύριε Σερ, εάν ήσουν στην Αγγλία. Ευχαριστώ πολύ. Βλέποντας σε, κάποιος αποτυπώνεται στα μάτια του ένα πολύ μεγάλο μέρος και ίσως το καλύτερο κομμάτι των ελληνικών υποδρομιών. Επειδή όπως προανέφερα, πολύ νέος φίλικος κόσμος θα την ακούσει, θα ήθελα να τα πάρουμε από την αρχή. Πώς έγινε η πρώτη σου επαφή με το άλογο και πώς παίρνεις την απόφαση να γίνεις αναβάτης και αν μπορούσες να μου πεις χρονολογίες για τα παράπανω. Θα ήθελα να μας πεις κύριε Βαγγέλη για την πρώτη σου νίκη στον ελληνικό υπόδρομο, γενικότερα με ποιο άλογο την πήρες, με ποιο άλογο πήρες το μαστίγιο και ονομάστηκες αναβάτης και σίγουρα είχες το DNA του αναβάτη μέσα σου, αλλά κάποιο άτομο ενδεχομένως να έπαιξε και καθοριστικό ρόλο στην αρχή της καριέρας. Σίγουρα έχουν περάσει χιλιάδες άλογα από τα χέρια σου. Βέβαια. Και σου έχουν χαρίσει στιγμές μοναδικές. Μοναδικές και μπορώ να σου πω πρόξας, συγκίνησης, πάρ' το όπως θέλεις. Εάν σου έλεγα ποιο άλογο από όλα όσα έχεις καβαλήσει σου έχει μείνει ανάμνηση, κάτι. Καλή ερώτηση. Και τους λόγους. Καλή ερώτηση. Γιατί όλοι έχουμε είμαστε συναισθηματικά δεμένοι με κάποιο άλογο. Μιας και μιλήσαμε στην αρχή ότι αν θα ήσουν ηθοποιός θα μπορούσε να ήσουν ο Κατράκης και τραγουδιστής ο Στράτος Διονυσίου. Τι έχεις να μας πεις για τους ανθρώπους, τους μεγάλους αυτούς που περάσανε από το χώρο του υποδρόμου ή και για άλλους που έχεις γνωρίσει εσύ στο παρελθόν. Για να δείξουμε στον κόσμο ότι ο υπόδρομος είχε την έγκλη του. Βέβαια. Λοιπόν, πάμε στο Διονυσίου. Πώς έγινε τραγούδι εσύ και ο Μαρίνος. Σε έχει καλέσει κανένας, κύριε Βαγγέλη, κανένας για να πάρεις μια θέση κέρια μέσα στον χώρο. Πώς στις υποδρομίες έχει να κάνει ότι έτρεχες με αναβάτες που δεν ήταν ονόματα και ταλέντα ή είχες κάποιες, είπαμε, το DNA το είχες, το ταλέντο το είχες, ή είχες κάποιες τακτικές στη διαδρομή που κάποιοι άλλοι καλοί αναβάτες δεν τις είχαν. Εσύ είχες μία τακτική παντός καιρού, δηλαδή για καλοκαίρι, για χειμώνα, για άνοιξη. Ποιοι αναβάτες σου έχουν μείνει για τη δυσκολία που έβρισες όταν έπεφτες στην ευθεία μαζί τους ή γενικότερα για το μυαλό τους πάνω στην κούρσα. Όπως ξέρουμε, ο μεγάλος Σερ Λέσερ Πιγκότ είχε έρθει κάποια στιγμή στην Αθήνα για να καβαλήσει, δεν ξέρω ποιος τον είχε καλέσει και καβάλισε. Εάν καβάλαγε Κεράτσας και επειδή η συνέντευξη αφορά εσένα. Μάλιστα. Εάν καβάλαγε ο Λέσερ Πίγκορ στην Ελλάδα. Μάλιστα. Και με το συνεφεία με τον Βαγγέλη τον Κεράτσα. Λοιπόν,
Και θα ήθελα να συνεχίσω τώρα με κάτι άλλο. Θα ήθελα να μάθω από τον στρατηγό της ιστορικής οικογένειας των Κερατσέων. Εάν στο επάγγελμα μίλησες κάποιον, εάν ήσουν μέντορας κάποιου από την οικογένεια ή αν έσβρωξες κάποιους άλλους νέους στο να ακολουθήσουν το επάγγελμα και αν τους δασκάλευες τους νεότερους. Μάλιστα. Άκουσε με, Μάρκο. Δεν μιλάω τώρα αν δασκάλευες τον αδελφό σου ή τον ανιψιό σου. Μάλιστα. Μιλάω γενικότερα τους νεότερους. Την νεότερη γενιά από σένα. Αλλά για τους αναβάτες, γιατί δεν κάνουν αυτή την κίνηση, δηλαδή το να πάνε να σταθούν, μήπως μένουν στα ελληνικά δεδομένα και τους βολεύει. Κλείνουμε ακριβώς στη συνέντευξή μας 50 χρόνια. Ακριβώς. Που, από τον καιρό που άρχισε, που πήγα στο πρώτο σου ντέρμπι. Ακριβώς. Και σε ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή τη συνέντευξη. Εγώ σε ευχαριστώ. Και τους συνεργάτες σου, και τους δύο, και τον Γιώργο το, που είναι εκεί που τραβάει το παιδί. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή τη συνέντευξη, η οποία πιστεύω ότι θα ακουστεί και θα την ακούσουν όλοι. Εγώ θεωρώ ότι είναι ενδιαφέρον. Και άνθρωποι του χώρου και άνθρωποι φίλοι που τους αρέσει το άθλημα και που τους αρέσουν οι υποδρομίες. Είναι ενδιαφέρουσα και θα είναι ενδιαφέρουσα με τα όσα είναι ενδιαφέρουσα. Και ό,τι θα ακούσουν είναι αλήθεια, δεν είναι κάτι που, που λέμε ψέματα. Γιατί ο κόσμος ξέρει και οι παλιοί Φίλιππι και οι παλιοί επαγγελματίες και αναβάτες και προπονητές που υπάρχουν σήμερα ξέρουν όλη την ιστορία του Κεράτσα. Το κατάλαβες. Λοιπόν, δεν είναι κάτι που θα το κρύψουμε. Γιατί είναι γραμμένα στα βιβλία, στα ιστορία. Η ιστορία όταν λοιπόν, δεν κλείνει. Βιβλία, δεν κλείνει, δεν αλλάζει. Και εγώ να πω από τη ζωή, δεν αλλάζει. Αυτά δεν θα λείψουν. Από ούτε είναι. Να παραποιηθεί μπορεί, ούτε τίποτα. Όχι. Ούτε μπορεί να τα αφισβητήσει ούτε. Οπωσδήποτε. Κανένα. Οπωσδήποτε. Παρακάτω. Μα εδώ είπαμε ότι θα πούμε, λέμε και θα πούμε, θα συνεχίσουμε να λέμε αλήθειες. Έτσι. Επειδή μέσω των δύο σελίδων που έχω σαν αφιέρωμα τον υπόδρομο Φαλιρικού Δέλτα και την έχουμε με κάποιους φίλους συνεργάτες που βοηθάνε με διάφορα πράγματα, θα ήθελα να μου πεις σαν αναβάτης κανένα δύο ιστορίες που έχουν ακουστεί. Παραδείγματος χάρη, έτυχε ποτέ να αλλάξει θέση πάνω στο άλογο κατά τη διάρκεια υποδρομίας? Είναι πως είναι τρελό και κάπως εξωφρενικό παραμύθι να το πω. Λοιπόν, άκουσα με τώρα, έβαλα τα γέλια, θα σου πω, Μάρκο, αλλά αυτό πιστεύω ότι κάποιος έβαλε να με ρωτήσει για τις Μάρκο, έχω δεχτεί κάποια ερωτήματα από φίλους. Δεν έχεις την απέτηση να τα θυμάμαι όλα. Οπωσδήποτε. Έτσι. Λοιπόν, και με ευχαριστεί αυτές οι ερωτήσεις. Οι ερωτήσεις είναι φίλων. Με μπήκανε στη σελίδα, μου στείλανε μηνύματα και μου είπανε, ρώτησε τον. Λοιπόν, το άλλο που θα ήθελα να σε ρωτήσω είναι το κόλπο με το πόδι. Ναι. Εντάξει, εγώ το βίωσα, το έζησα. Λοιπόν, ναι, κοίταξε να σου πω. Μου το έδωσε να το καταλάβω κιόλα. Λοιπόν, θα σου πω. Αλλά εξήγησε το λιγάκι. Θα σου πω το πώς. Και σε ποιους άλλους το έκανες εκτός από μένα. Να σε ρωτήσω κάτι. Επειδή με τον Μαρίνο κάποια στιγμή ήσασταν ο σκύλος και η γάτα. Ναι. Σαν το σκύλο με τη γάτα και το βράδυ ήσασταν μαζί. Σε ένα σπίτι, ας πούμε. Στη δουλειά. Ας πούμε. Επειδή Μάρκο, ποιος μας θεωρείς ότι ήταν ο σκύλος και ποιος ήταν η γάτα. Και ένα τρίτο ερώτημα φίλων πάλι. Μάλιστα. Είχες ποτέ σου στο αμάξι επάνω κανένα σήμα κατά τεθένου? Πότε ο Κεράτσας αποφασίζει να πει ότι σταματάω και γίνομαι προπονητής? Ποια εποχή, ποια χρονολογία? Ναι. Γιατί πες μας λίγα λόγια για τη συνεργασία σου με αναβάτες και ιδιοκτήτες εκείνης της εποχής. Στους αναβάτες έδινες πρωτοβουλίες που ο Κεράτσας έπαιρνε όταν ήταν στο Πανουριά ή ήσουν απόλυτος? Άλλη μια ιστορία που θα ήθελα να μας πεις είναι αυτή με το Χιμένες. Τι είχε γίνει με σένα, το Χιμένες και το Μαρίνο κάποια στιγμή, κάτι κωμικό, τραγικό?
δεν θα ήταν σωστή η συνέντευξη αν δεν σε ρωτούσα για κάποιες καλές, κακές, μαύρες στιγμές της καριέρας σου σαν προπονητής. Και θα επιγραμματικά. Εύαντρος. Να πούμε στην άλλη μαύρη στιγμή της και τον τρόπο με τον οποίο αποχώρησες από τον υπόδρομο. Σίγουρα θα χρειαζόμαστε εκατοντάδες χιλιάδες για να πούμε λεπτομέρειες για όλα όσα συνέβησαν, όσα υπόθηκαν, και επειδή δεν σου δόθηκε ποτέ η ευκαιρία να απολογηθείς δημόσια, νομίζω ότι θα ήταν μια ευκαιρία στους φίλους, στους θαυμαστές του Βαγγέλη του Κεράτσα, του στρατηγού, να ακούσουμε τι συνέβη με το άλογο με το οποίο τιμωρήθηκες και σου αφαιρέθηκε η άδεια, παρόλο ότι ποτέ σου δεν βρέθηκες ντοπέ με ντοπέ άλογο, εν αντιθέσει με άλλους που ήρθαν και 12 και 15 και 17 και ξαναμπήκανε μέσα, εσύ δεν βρέθηκες ποτέ ντοπαρισμένο κάποιο άλογο σου, αλλά βρέθηκες στην απέξω χωρίς να τον πάρεις τα πάρει. Πάμε στα σημερινά. Μας. Πρώτα απ' όλα, τι πιστεύεις ότι φταίει για το κατρακύλισμα του θέσμου των υποδρομιών, η τοποθεσία ή οι άνθρωποι, ή κάποιοι άνθρωποι? Τέλος πάντων, μήπως φταίει όμως το κατρακύλισμα του στοιχήματος, φταίει το ότι δεν υπάρχει ανοιχτή τηλεόραση? Εάν σου λέγανε, ας πούμε, να αναλάβεις μία θέση στον υπόδρομο και γινώσει ένα πρόεδρος, Φερρυππίν, ή κάτι, τι θα πρότεινες, τι κινήσεις θα έκανες για την ανάκαμψη? Θα ήθελα να πω και να ευχηθώ σε όλους τους φιλίκους, σε όλες τις επαγγελματικές τάξεις, καλές διακοπές, με υγεία, με χαρά να περάσουν καλά, και εύχομαι να πάνε όλα καλά.